αυτό που θα κάνει ο ένας και ο άλλος να μην επηρεάζει το σύνολο, το υπόλοιπο σύνολο. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είναι θέμα προσωπικής ευθύνης. Είναι προσωπική. Στο τέλος της μέρας είναι προσωπική ευθύνη. Εγώ θα φύγω τώρα από το στούντιο. Θα πάω να συναναστραφώ με κάποια άτομα. Θα δω κάποιους άλλους συναδέλφους. Είναι στο χέρι το δικό μου και των συναδέλφων αν θα κρατώ τις αποστάσεις, τα μέτρα, θα πλένω τα χέρια μου, θα βάλω αντισηπτικό. Είναι αδύνατο να μας έχουν από έναν αστυνομικό δίπλα στον καθένα για να μας προσέχει, να μας ελέγχει. Ναι. Λοιπόν, είμαστε, για να δούμε, εσάς θα σας ελέγχουν, νομίζετε, από την Τετάρτη το απόγευμα βράδυ που θα ανακοινωθούν τα μέτρα? Κοιτάξτε να δείτε, εμάς μας έλεγχαν και προηγουμένως. Ναι, ναι, το ξέρω, ναι, αλλά τώρα... Δεν τη γλιτώσαμε. Και ναι, υπήρξαν και πολύ βαριές καταγγελίες, για να είμαστε και δίκαιοι. Αλλά αφού ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε, ελάτε, σας δίνουμε εμείς πρωτόκολλο πολύ αυστηρό, δέστε το, ελέγξτε το και αφήστε μας να δουλέψουμε. Με τον ίδιο τρόπο θέλουμε να συνεχίσουμε και από εδώ και μπρος. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι τώρα δεν έχει γάμους. Αυτός ο μήνας είναι πάρα πολύ ήσυχος για τις δικές μας επιχειρήσεις και πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα ξεκινούν οι εταιρικές εκδηλώσεις. Αυτό, ξεκινούν οι διάφορες εκδηλώσεις, είτε εταιριών, είτε μεγάλων ομάδων, είτε ένα πάρτι που μπορεί να κάνει, να θέλει να κάνει μια οικογένεια εκτός του σπιτιού, για παράδειγμα. Τι θα γίνει, επειδή λέχθηκε ότι έπεσε στο τραπέζι και ο περιορισμός ατόμων? Να σας πω, το είπε και ο κύριος Λεβέντης πολύ σωστά προηγουμένως. Ήδη οι αριθμοί που μας δίνονται σε εσωτερικούς χώρους είναι πάρα πολύ μικροί. Και πάντα με έναν προς τρία, δηλαδή κάθε άτομο τρία τετραγωνικά μέτρα στις δικές μας περιπτώσεις. Ούτε σε άλλος, επειδή υπάρχει και περιορισμένος αριθμός τετραγωνικών, από μόνες τους οι αίθουσες έχουν περιορισμούς. Όσο περισσότερο θα γίνει, νομίζω ότι πλέον ξεφεύγει το θέμα και είναι κρίμα να στοχοποιούνται συγκεκριμένα επαγγέλματα και συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων, όπως είναι η δική μας, στην προσπάθεια να ελεγχθεί η διασπορά του ιού. Όλο το καλοκαίρι κάναμε εκδηλώσεις και δεν είχαμε περιστατικά, πέραν από δύο περιπτώσεις. Έμπορες στις τόσες χιλιάδες, γάμους που έγιναν χωρίς πρόβλημα, να καταδικάζουμε έναν ολόκληρο κλάδο και να το μειώνουμε, να του περιορίζουμε τα δικαιώματα του. Πού θα πάει τούτη η κατάσταση? Σε περίπτωση που μπουν και περιορισμοί για τους ανεμβολίαστους, ποια είναι η δική σας έτσι, άποψη, στάση, όχι προσωπική, ενώ αν θα επηρεάσει τον κλάδο σας? Σαφώς θα υπάρξουν ζευγάρια που πάλι θα επιλέξουν τον δρόμο της αναβολής. Αλλά εμείς έχουμε κάνει ακόμα μία πρόταση, γιατί είμαστε πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο και προσπαθούμε να δίνουμε και λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν επαγγελματίες. Εκείνο που εισηγούμαστε είναι, εάν πρέπει να είμαστε ακόμα πιο αυστηροί, ενδεχομένως να ζητήσουμε οι καλεσμένοι, ακόμα και οι εμβολιασμένοι, όχι μόνο οι ανεμβολιαστοί, για να μην χρειαστεί να πούμε σε κάποιον παρακαλώ μην έρχεται, όλοι ανεξαιρέτως να κάνουν και ένα rapid test πριν να έρθουν στις εκδηλώσεις μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα κινδυνεύει κανένας. Θα υπάρχει έλεγχος, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε όχι. Θα είναι ελεγμένοι, γιατί και εγώ που είμαι εμβολιασμένη δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να μεταδώσω τον ιό. Άρα προτείνουμε ακόμα ένα μέτρο για να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούν να γίνονται οι εκδηλώσεις στους χώρους μας, θα μπορεί ο κόσμος άφοβα να χορεύει, να διασκεδάζει και να μην υπάρχει θέμα διασποράς. Αλλά το να περιορίσουν και άλλον αυτά που μπορούμε να κάνουμε μέχρι στιγμής, νομίζω ότι δεν θα πρέπει ούτε καν να είναι στο τραπέζι. Μάλιστα. Ούτε να συζητιέται. Να αυστηροποιηθούν οι ελέγχοι, ο τρόπος που γίνονται οι ελέγχοι, αλλά να μην μας ενοχλήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σας ευχαριστήσω.